Η αστυνομία οργανώνεται και από τις 31 Δεκεμβρίου, όπως δηλώνει στον Αντένα ο Διευθυντής του Τμήματος Διοίκησης του Αρχηγείου Αστυνομίας Δημήτρης Πιτσιλίδης, θα αρχίσουν οι έλεγχοι επιβατών για να διαπιστωθεί κατά πόσον εκκρεμούν εναντίον τους εντάλματα πληρωμής προστίμου. Συγκεκριμένα, στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου θα δημιουργηθούν ειδικά γραφεία ενταλμάτων και όταν εντοπιστεί ένας οφειλέτης θα καλείται για συνεννόηση. Θα του παραδίδεται επιστολή ότι με την επιστροφή του θα πρέπει να τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις του, ενώ θα καταγράφονται στοιχεία επικοινωνίας. Η ανησυχία του κόσμου είναι, θα λέω, δικαιολογημένη. Θα ήταν καλό να παρουσιαστούν, είτε να πληρώσουν το ένταλμα, είτε να καθοριστεί ένα χρονοδιάγραμμα ή διευθέτηση πληρωμής του εντάλματος για να μην έχουν πρόβλημα στο αεροδρόμιο. Ήδη άρχισαν έτσι ο κόσμος να έχει θεραπευθεί και... Ο κόσμος πράγματι παρουσιάζεται στο σουλέ και πληρώνει ή δίδει μέρος του ποσού και γίνονται οι διευθετήσεις και αυτό είναι το ευχάριστο. Ο κύριος Πιτσιλίδης, αφού τόνισε ότι το μέτρο υιοθετήθηκε στις αστυνομικές διευθύνσεις ήδη από τις 20 Δεκεμβρίου, προέβηκε σε ανακοινώσεις για την ίσπραξη αστικών χρεών. Με τον νέο χρόνο, με την τροποποίηση του υπομνήματος του προϋπολογισμού, θα επεκταθεί με πρόσληψη 6 ειδικών αστυνομικών για τα αστικά χρέη μετά από παρέμβαση του δικηγορικού συλλόγου και θα καταβάλλεται η αντιμισθία και τα όποια έξοδα από τους ενδιαφερόμενους. Και πρόσθετα, τα Δημαρχία Στροβόλου και Λάρνακας θα έχουν στη διάθεση τους ένα μέλος για να εκτελεί εντάλματα που τους αφορούν. Το ύψος των ανίσπρακτων προστήμων και οφειλών προς το κράτος ανέρχεται συνολικά στα 135 εκατομμύρια ευρώ.